Ξημερώνοντας τα Ιγιανιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξινόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά, που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Ωι, ωι, μάνα μου, ωι, ωι, μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες. Ένα το χέλι πόνι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέλι πόνι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θε μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Θε μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα.
ένα απ' τους μάγους το σώμα του μαγιού. Όπουνε πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Το σκοτάδι κι όλοι άφησο. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι άφησο. Θε μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θε μου πρώτο μας τώρα μύρισε στην Ανάσταση.